Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε τον Γιώργο Τσουμαρίδη, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα που έχει να κάνει με τις εκλογές. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες. Λοιπόν, εκτός από δημοτικές εκλογές έχουμε και περιφερειακές εκλογές, που ενδεχομένως σε μια πρώτη ανάγνωση να περνούν σε δεύτερη μοίρα, αλλά θα κληθούμε να ψηφίσουμε και περιφερειακούς συμβούλους, μαζί βέβαια με την διοίκηση της περιφέρειας. Είναι οι εκλογές που οι υποψήφοι αδικούνται, γιατί λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων που υπάρχουν σε κάθε χωριό με τις δημοτικές, πραγματικά, όπως είπες, περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Αν και είναι όλοι οι υποψήφοι σε όλες τις παρατάξεις, είναι άξιοι συγχαρητηρίων, γιατί κάνουν ένα τεράστιο αγώνα, γιατί απευθύνονται σε όλο τον νομό. Είναι όμως λίγοι σε σχέση με τους υποψηφίους των δημοτικών εκλογών. Ναι, είναι πολύ λίγοι. Οπότε δεν φαίνονται. Ναι, ακριβώς. Και βέβαια περνάνε και σε δεύτερη μοίρα, γιατί ο κύριος Τζιτζικώστας έχει καταφέρει να κάνει τις εκλογές, να ξέρουμε τον νικητή πριν να γίνουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι 9 υποψήφοι περιφερειάρχες. Ξέρουμε τον νικητή. Δεν έχει ούτε την αγωνία αν θα πάνε στη δεύτερη Κυριακή. Θα τελειώσουν οι εκλογές από την πρώτη Κυριακή. Πώς είναι όμως τόσο σίγουρο, 9 συνδυασμοί είναι. Γιώργο, 9 υπήρχαν και το 19. Ναι, προφανώς. Και το Κοντέρ έγραψε 62%. Ναι, δεν πέρασαν όμως και 4 χρόνια στη διοίκηση. Τα έκανε όλα τέλεια ο Τζιτζικώστας. Δεν είναι το θέμα αν πέρασαν, αν τα έκανε τέλεια ο κ. Τζιτζικώστας. Το θέμα είναι επειδή ακριβώς εκεί υπάρχουν είναι εκλογές και κόμμα, με τη στηρίξη των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε διαδικασίες κομματικών εκλογών. Τελευταία στιγμή, πριν από 15-20 μέρες, ανακοίνωσε τον κύριο Μιλόπουλο το στηρίζει. Και να πω, το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον κύριο Παπαστεργίου. Να πω όμως ότι και η παρουσία των υπολείπων της αντιπολίτευσης στα 4 χρόνια ήταν ανύπαρκτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 έχει τον κύριο Γιαννούλη, ο οποίος από το 19 και μετά ασχολήθηκε μόνο με την εκλογική του περιφέρεια, την Α' Θεσσαλονίκης, γιατί είχε βγει και βουλευτής. Στη ΣΕΡΙΣ είναι ζήτημα αν ήρθε 1 ή 2 φορές. Ο κύριος Παπαστεργίου εμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα όταν μπήκαμε στη χρονιά των εκλογών περισσότερο για να κάνει ψηφοδέλτιο. Οι υπόλοιποι είναι ο κύριος Αβραμόπουλος που είναι και τώρα, ήταν το 19, τον στηρίζει το ΚΚΕ, η Λαϊκή Συσπήρωση. Και εκείνος πόσες φορές ήρθε στις ΣΕΡΙΣ είναι μετρημένη στα δάκτυλα του ενός χεριού. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κρίνουμε, να πούμε όλο ο κόσμος, για να κρίνει το έργο του κ. Τζιτζικώστα, πρέπει να έχει και κάποιος απέναντι να το πούν που κάνει λάθος και που είναι το σωστό. Άρα ουσιαστικά λες δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Αυτό και, είναι. Και, ναι. Και εκτιμάς ότι από την πρώτη Κυριακή θα κερδίσει. Ναι, το ερώτημα είναι πού θα είναι το ποσοστό του. Πιάσει το ίδιο. Να πούμε ότι όχι μόνο για τις περιφερειακές αλλά και για τις δημοτικές πια ο νικητής θα βγει με 43%. Από την πρώτη Κυριακή, ναι, αν πιάσει το 43%. Δεν χρειάζεται 50 πια. Οπότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα για αυτούς οι οποίοι έχουν ένα προβάδισμα. Περιφερειακές λοιπόν εκλογές. Υποψήφιοι, όπως είπαμε, σε σχέση με τους υποψηφίους των δημοτικών εκλογών είναι πιο λίγοι, αλλά υπάρχουν νομίζω στις ΣΕΡΙΣ 13 ονόματα είναι για την πλευρά της Τζιτζικώστα. 13. Γιατί πλέον έχουμε χάσει. Χρουσιούς το νούμερο, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει. Όχι, το 13 ήταν το ανώτερο. Υπάρχουν ψηφοδέλτια. Ναι. Πλέον να πούμε στον κόσμο ότι έχουν μειωθεί, γιατί μειώθηκαν οι έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου από 71 σε 61 και εμείς πλέον σαν νομός ΕΡΟΝ εκλέγουμε από 7-5. Και επειδή το δικαίωμα. 7 είχε το ψηφοδέλτιο, έτσι. Όχι, 7 Περιφερειακή Συμβουλή εκλεγόταν, ναι, το 19, και τώρα θα πάμε στους 5. Και με 5. Το συν 150 που έχει στο δικαίωμα είναι 13. Ναι. Ο κύριος Τζιτζικώστας το κάλυψε. Θα χάσουμε 2 θέσεις επομένως στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και άρα θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη η μάχη. Είναι δύσκολη η μάχη, γιατί το ενδιαφέρον εστιάζεται στην παράταξη του κυρίου Τζιτζικώστα, ο οποίος θα είναι και ο νικητής. Άρα από αυτούς που θα εκλεγούν, κάποιος θα γίνει αντιπεριφερειάρχης και πιθανόν κάποιοι άλλοι να πάρουν και θέσεις ευθύνης. Γιατί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει 9 θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Δηλαδή, πέρα από τους 7 αντιπεριφερειάρχες, έναν ανανομό, έχει και άλλους 9, οικονομικών, έργων κτλ. Και βέβαια γίνεται πιο σκληρή μάχη στην παράταξη του κ. Τζιτζικώστα, γιατί από τους 5 που εκλέχθηκαν το 2019, το πιο αισιόδοξο σενάριο λέει ότι θα εκλέξουν 3. Άρα θα χάσει και ο συνδυασμός της Τζιτζικώστα. Ακριβώς. 2.
Θα πληρώσει άρα, αυτή τη μείωση. Επομένως, οι δύο που φεύγουν γενικά θα φύγουν μάλλον από το συνδυασμό της. Ναι, κοίταξε να πούμε και κάτι όμως, γιατί το 19 αυτό το σύστημα της απλής αναλογικής αδίκησε τις υπόλοιπες παρατάξεις, δηλαδή τον κύριο Παπαστεργίου που ήταν την παράταξη του κύριου Γιαννούλη. Και μάλιστα, να το πούμε γιατί είναι το ευτράπελο, έχει εκλεγεί μία κυρία εδώ στις ΣΕΡΕΣ, μου διαφεύγει το όνομά της, η παράταξη της οποίας ζήτημα αν πέρασε το 1%. Αλλά με τις καραμπόλες, επειδή είχαν πάρει τους περισσότερους ψήφους εδώ, εκλέχθηκε. Με αποτέλεσμα δεν εκλέχθηκαν κάποιοι άλλοι που πήραν 2.000 και 3.000 σταυρούς. Και είναι και ο κύριος Αρβανίτης που είχε εκλεγεί με την παράταξη η οποία υποστηρίχθηκε από τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Τον οποίο και αυτόν δεν τον ακούσαμε, δεν τον είδαμε 4 χρόνια. Επομένως, τρεις θέσεις ο κατά τα φαινόμενα νικητής ο κύριος Τζιτζικώστας εδώ στις ΣΕΡΕΣ. Άρα θα γίνει ακόμα πιο δυνατή μάχη μεταξύ των συμβούλων του κυρίου Τζιτζικώστα. Ακριβώς. Εκεί πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Εκεί είναι, να τους πούμε κιόλας που ποιοι είναι οι εκλεγμένοι, που είναι και ξανά υποψήφοι. Είναι ο κύριος Πρόμπλος, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης. Ο οποίος πιστεύω ότι στα 4 χρόνια της θητείας του το πρόσημο είναι θετικό. Να πω κάτι με αφορμή τώρα τις πλημμύρες που έγιναν στη Θεσσαλία. Ο κύριος Σπυρόπουλος από την αρχή της θητείας του ήταν ένα πράγμα, τα αντιπλημμυρικά έργα, το οποίο το έβαλε πάρα πολύ. Ήταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων του. Και να πω εδώ ότι αξιοποίησε στο 100% και τον Σεραίο Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, με αποτέλεσμα γίναν σημαντικές παρεμβάσεις, καθαρίστηκε ο Κωσοβίτης, γίναν αντιπλημμυρικά στην περιοχή της Νέας Ζύχνης, γίναν αντιπλημμυρικά στην περιοχή της Μαυροθάλασσας, ξεκίνησαν τώρα τα εγκυβελτικά με το ΤΟΕΠ Σιδηροκάστρο, το ΤΟΕΠ Προβατά, τα οποία βοηθάν πάρα πολύ. Ελπίζω βέβαια να μην εδώ στις ΣΕΡΕΣ να μην έχουμε φαινόμενα τύπου Θεσσαλίας για να τεσταριστούν τα έργα αυτά. Όχι, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν έργα τα οποία δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας, γιατί δεν είναι, να το πω κι αλλιώς, δεν είναι και έργο πιασιάρικο για τους πολιτικούς. Δηλαδή το να καθαρίζεις ένα ποτάμι ή ένα κανάλι δεν λέει τίποτα στον κόσμο. Γιατί δεν πλημμυρίζουν κάθε μέρα, μία φορά γίνονται. Αλλά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και εμείς τέτοια φαινόμενα ζήσαμε το 2015 εδώ, ναι, όταν πλημμύρισε ο Στριμώνας. Βέβαια, πέρα απ' όλα, να πω και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Σπυρόπουλος, τώρα θα παρεξηγηθώ, έδωσε ένα ανθρώπινο πρόσωπο στην αντιπεριφέρεια. Όχι ανθρώπινο, άνοιξε την πόρτα της αντιπεριφέρειας. Γιατί θες ήταν πιο επικοινωνιακός, θες είναι θέμα χαρακτήρα. Γιατί την περίοδο του κύριου Μουσιάδη δύσκολα μπορούσες να περάσεις στο κατόφλι. Τώρα, από ό,τι ξέρω, 4 χρόνια η πόρτα του είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε πολίτη θέλει να το δει, να του πει κάτι. Πέρα από αυτό, έγιναν σημαντικά έργα ασφαλτοστρώσεων σε όλο το νομό. Και εδώ πάλι, γιατί θα το ξαναπώ, ότι ο κ. Σπυρόπουλος είναι από τους αυτοδιοικητικούς που εκμεταλλεύτηκε το Σεραίο, σε εισαγωγικά εκμεταλλεύτηκε, για προς όφελος του νομού Σεραίων, εκμεταλλεύτηκε το Σεραίο Υπουργό Υποδομών. Γίναν παρεμβάσεις, υπάρχει μια καθαριότητα στους δρόμους. Αλλάχτηκαν πινακίδες, γιατί να πούμε και κάτι άλλο, η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει και πολλές παρεμβάσεις. Δηλαδή το έργο της περιφέρειας είναι το οδικό δίκτυο και τα έργα τα αντιπλημμυρικά. Αυτά είναι τα έργα που μπορεί να κάνει. Εγώ κρίνω πετυχημένη τη θητεία του κ. Σπυρόπουλου και τον θεωρώ από αυτούς οι οποίοι ήταν και πρώτος την προηγούμενη φορά σε σταυρούς, πιστεύω είναι από αυτούς που είναι από τα λεγόμενα φαβορί για την πρώτη θέση. Μάλιστα. Παρακάτω τι έχουμε? Είναι ο κύριος Μαλιαράς, που είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο οποίος έχει, πέρα της περιφέρειας, έχει και τη δράση ως πρόεδρος του επιμελητηρίου και αυτός πιστεύω ότι θα πάει καλά. Έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα, έχει επαγγελματική δραστηριότητα, είναι γεωπόνος και έχει το γραφείο και έχει επαγγελματική δραστηριότητα σε όλο το νομό. Είναι και η ΣΕΡΕΞ προς λίγες μέρες. Ναι, απευθύνεται στους αγρότες, συνεργάζεται με τους αγρότες σε όλο το νομό. Έχει αναγνωρισιμότητα σε όλο το νομό. Είναι ο κύριος Μπαλαξής, ο γιατρός, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Η θητεία του στο νοσοκομείο κρίνεται επιτυχημένη. Έχει φύγει, έχει συνταξιοδοτηθεί. Ναι, έχει συνταξιοδοτηθεί. Η θητεία του στο νοσοκομείο ήταν επιτυχημένη, ήταν κοντά
στον κύριο Σπυρόπουλο, δηλαδή ήταν στην ομάδα εδώ στην αντιπεριφέρεια και το, όπως αποδείχθηκε το 19, έχει και αυτό το δικό του εκλογικό σώμα, το οποίο πιστεύω θα τον τιμήσει και αυτή τη φορά. Είναι η κυρία Περιστέρη. Να πω κάτι, ότι η κυρία Περιστέρη έχει κάνει στο νομό Σερών και στο Δήμο Αμφίπολης το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε πάρει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους από το 1830, που ήταν η ανακάλυψη του Λόφου Καστά. Βέβαια, το ότι το μνημείο ακόμα δεν έχει αναδειχθεί, δεν φταίει η κυρία Περιστέρη. Η κυρία Περιστέρη αυτό που έκανε σαν επιστήμονας ήταν ότι το ανακάλυψε. Από εκεί και πέρα έπρεπε να στηριχθεί. Δεν μπορεί να το αξιοποιήσει, ναι, για να το φταίει, προβάλλει. Να πω κάτι, εκεί φταίει η κυβέρνηση και η περιφέρεια. Γιατί ακούμε εδώ και 10 χρόνια χορός εκατομμυρίων, σήμερα ανοίγει, αύριο θα ανοίγει και το μνημείο βρίσκεται σε αυτή, σε λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 14. Και να πω εδώ ότι, να πω κάτι αν με επιτρέψεις, είναι ότι εδώ αν δεν ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Διάβαζα πριν από ένα διάστημα για τον Μανώλη τον Ανδρώνικο, ο οποίος στην ανασκαφή στη Βεργίνα την ξεκίνησε τον 52. Ξέρεις πότε μπήκε στη σειρά η ανασκαφή και βγήκε το μνημείο, όλο το μνημείο, το 77. Πολλά χρόνια μετά. Το 77. Γιατί πήγε ή το 75 ή το 76 σε μια έκθεση της Θεσσαλονίκης που είχε έρθει ο Εθνάρχης και περίμενε από το πρωί μέχρι το απόγευμα να δει τον ίδιο, γιατί ήταν πρωθυπουργός. Και όταν κατάφερε, γιατί μέχρι τότε ό,τι έστελνε πήγαινε στο Υπουργείο Πολιτισμού, πήγαινε εδώ, δεν ασχολούνταν κανένας. Όταν συνάντησε τον ίδιο τον Καραμαλή και του εξήγησε τι ακριβώς γίνει, η εντολή που ήταν, δώστε του ό,τι θέλει. Με αποτέλεσμα βγει. Εδώ είναι θέμα, τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε. Η κυρία Περιστέρη, πιστεύω, έχει, το επαναλαμβάνω, έχει κάνει το μεγαλύτερο δώρο στο νομό Σερών και αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε εσαΐ. Κάποια στιγμή το μνημείο θα αναδειχθεί. Θα περάσουν 5, 2, 7, 10 χρόνια. Είναι διαχειρός Κατερίνας Περιστέρη. Και ο κύριος Καρυπίδης, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΕΣΕΡΟ, ο οποίος ήταν δεύτερος την προηγούμενη φορά. Ο κ. Καρυπίδης εννοεί το γιο του πρώην Νομάρχη. Το γιο του πρώην Νομάρχη και το πρώην βουλευτή. Λοιπόν, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΕΣΕΡ. Να πω εδώ κάτι, το οποίο θα το πω μεταφέροντας το σχόλιο κτλ. Είδα το οποίο με ρωτήσαν και πολλοί. Από την κάρτα που έχει βγάλει, υπάρχουν ένα πλούσιο βιογραφικό όπου βέβαια αναφέρεται ότι έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις κρατικές, συνεργάτης της Βουλής, συνεργάτης Υπουργού κτλ. Απουσιάζουν δύο πράγματα. Ένα είναι το επάγγελμα που ασκεί ως ιδιώτης και ένα είναι τις σπουδές που έχει κάνει. Δεν αναγράφονται πουθενά. Στην κάρτα του γράφει διευθύνων σύμβουλος ΑΝΕΣΕΡ. Απλά μόνο διευθύνων σύμβουλος ΑΝΕΣΕΡ. Δεν γράφει, λες, το επάγγελμα. Ναι, γιατί εντάξει, δεν είναι, αυτό το μεταφέρω γιατί σχολιάστηκε από πολύ κόσμο. Γιατί ο κόσμος όταν παίρνει τις κάρτες των υποψηφίων κτλ. Θέλει να μαθαίνει και κάποια προσωπικά στοιχεία για τον υποψήφιο. Νομίζω έχει σπουδάσει θεολόγος, είναι να δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει. Δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει. Δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει και μάλιστα επειδή κάποιοι φίλοι μου το παρατήρησαν, βλέπω ότι γράφει διάφορα στις σελίδες του, αλλά δεν είναι σπούδα σε κάποιο πανεπιστήμιο κτλ. Δεν διευκρινίζει σε ποια κατεύθυνση, από ποια κατεύθυνση έχει πάρει πτυχίο. Πρέπει να τα γράφουν αυτά στις κάρτες. Κοίταξε, όταν θέτεις τον εαυτό σου στην κρίση του λαού, πρέπει ο πολιτικός είναι υποχρεωμένο. Όποιος ασχολείται ή αποφασίζει να ασχοληθεί με την πολιτική, πρέπει και όλη του η πολιτεία να είναι διάφανη και μπορούν να τη βλέπουν όλοι. Ναι. Αυτό είναι το κακό, αν θες, το καλό για τους πολιτικούς. Ναι, είναι διευθύνων σύμβουλος στην ΑΝΕΣΕΡ. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι επάγγελμα. Αυτό δεν είναι επάγγελμα. Εντάξει, και, μάλιστα η ΑΝΕΣΕΡ, ιδιότητα. Και μάλιστα η ΑΝΕΣΕΡ, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι πριν από κάποια χρόνια η θέση ήταν άμυστη. Πρέπει να έχει γίνει τα τελευταία 4-5 χρόνια που υπάρχει μισθός για τον διευθύνων σύμβουλο της ΑΝΕΣΕΡ. Τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε δεν υπήρχε μισθός για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ναι, τώρα βάλαμε μισθό. Δεν είναι μισθός, το έχουν βαφτίσει αποζημίωση. Όπως και σε όλους τους υπόλοιπους. Ναι, δεν υπάρχει μισθός, υπάρχει αποζημίωση. Και μάλιστα αυτό, γιατί λέγεται αποζημίωση. Γιατί πάντα, πριν από 30-40 χρόνια, δεν υπήρχε αμοιβή για τους αυτοδιοικητικούς σε όποια θέση και να ήταν. Ή η αμοιβή τους ήταν πολύ μικρή σε σχέση, ας πούμε, με το να ανταποκριθείς. Δηλαδή, αν πούμε ότι κάποιος χρειάζεται, ένας μέσος μισθός ήταν 800 ευρώ,
που είναι και μεγάλος με τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν, η αποζημίωση αυτού που ασκούσε καθήκοντα αυτοδιοικητικού μπορεί να ήταν 300 ευρώ. Δηλαδή γι' αυτό ονομαζόταν αποζημίωση. Ναι, και δεν είναι... ναι, εντάξει, τώρα όπως και να το βαφτίσουμε, έτσι, και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί και οι δήμαρχοι και οι υπόλοιποι λένε αποζημίωση παίρνουν. Ουσιαστικά είναι λεφτά που μπαίνουν στην τσέπη σου. Εντάξει, είναι μετά... που ναι, εντάξει. Όπως και να το ονομάσουν, λίγη σημασία έχει. Εντάξει, είναι καλό παιδί ο... Δεν, μα δεν είπα τίποτα ούτε, απλώς μεταφέρω κάτι το οποίο μου το είπαν πολλοί φίλοι και γνωστοί. Ίσως από λάθος του, ίσως γιατί τώρα να σου πω και κάτι και στα τυπογραφία, επειδή γίνεται χαμός, ίσως από λάθος το διέφυγε. Δεν γράφει το επάνω. Ναι, ακριβώς. Μπορεί από λάθος να διέφυγε από τον τυπογράφο, διέφυγε από τον ίδιο. Μπορεί να βγάλει καινούργιες, να το διορθώσει. Δεν είναι... Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά λοιπόν και οι υπόλοιποι που είναι μέχρι τους 13, όπως είπαμε. Αυτοί είναι οι 5 εκλεγμένοι, να πούμε και τους υπόλοιπους. Ναι, στα γρήγορα. Να πούμε και τους υπόλοιπους. Είναι ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ, ο κύριος Κουτσαμπάς. Ο πρώην δήμαρχος Λευκώνα, ο κύριος Γεωργιάδης Τόδωρος. Ο κύριος Μπιζεριανίδης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών διευθυντής σε υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Είναι ο κύριος Χρήστος Βουλγαρίδης, ο οποίος πρόκειται και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και οι κυρίες είναι η κυρία Διχάλα, η οποία αν δεν κάνω λάθος είναι από το Δασοχώρι, η κυρία Δέλιο, η οποία είναι από την Ιγρήτα, η κυρία Λίκου, η οποία είναι δικηγόρος, είναι, να το πω, πρωτοεμφανιζόμενη στο χώρο της πολιτικής και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του Πειραματικού, και η κυρία Σαμαρά, η οποία είναι από το Πετρίτσι. Η κυρία Λίκου είναι από κάποιο χωριό, το Δήμο Εμμανουήλ Παπά, ή από τον Πεθελινό ή από την Τούμπα. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι 13 λοιπόν που θα ζητήσουν την ψήφο των ΣΕΡΕΟΝ για τις περιφερειακές εκλογές. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Γιώργο, να πω κάτι πάλι κλείνοντας. Όσοι πάνε να ψηφίσουν, ας βάλουν και ένα σταυρό. Όποιον υποψήφιο περιφερειάρχη επιλέξουν, ας βάλουν και ένα σταυρό. Γιατί στατιστικά τα μισά ψηφοδέλτια πέφτουν ασταύρωτα. Να, δεν ξέρουν... Ας τιμήσουν κάποιον, οποιονδήποτε. Δεν ξέρουν ποιο να ψηφίσουν, δηλαδή και το ρίχνουμε έτσι. Περνάνε, κοιτάξτε, οι άνθρωποι περνάνε από τα χωριά, αλλά περνάνε απαρατήρητοι. Όταν σε ένα χωριό μαλώνουν στο καφενείο, είναι 5 υποψήφοι με τον ένα συνδυασμό του δημάρχου και άλλοι 5 με τον άλλον. Για τα δημοτικά, ας πούμε. Ακριβώς, μαλώνουν, ούτε καν να ασχολούνται. Με την περιφέρεια. Όπως είπες και εσύ, σωστά, ας βάλουμε ένα σταυρό. Ας τιμήσουν με ένα σταυρό τον αγώνα που κάνουν. Έτσι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλή νύχτα.